Καλησπέρα σας από το Ανδρέας Παπανδρέου ξανά. Είμαστε εδώ κοντά σας για να περιγράψουμε ένα παιχνίδι για την κατηγορία development ανάμεσα στους τεπελχανάδες και στον Μάδου Αριστέου. Αυτό το παιχνίδι είναι για την κατηγορία development. Ο Αριστέος είναι πρώτος με ρεκόρ 14-2 και οι τεπελχανάδες έχουν ρεκόρ 5-12. Και ζώνη για τους αντιοχανάδες, δεν περίμενα με κάτι άλλο για να μπορέσουν κάπως να είναι ανταγωνιστικοί. Πολύ κακές εδώ υπάρχουν από τους αντιοχανάδες. Ο Κιμαράς δεν κατόρθωσε να φτάσει την μπάσα από τον Σαμόνα του Σμπέκτου. Και εδώ ο Γιάννης ο Τούντας. Μπάλα συνέδωσε στον Μπαούρι, ο οποίος δυσκολεύεται. Τούντας, Μπαούρις. Θα περάσει, θα συνεχίσει. 2-0. Δεν συμβαίνει τους τεπελχανάδες. Ω, τους υπουργείς μου λέει από εδώ ο Γιώργος ο Παούρης. Ο Απάλλας. Ωραία δημιουργία. Εδώ ο Τζίνι, εύκολο το lay-up, 4-0 ή 0-4, θέλετε. Απάλλας για 3, είναι άστοχος. Για 3, θα μου δίνουν πολύ διαστική ενέργεια τον Βασίλη τον Μπαούρη. Κατά την έναρξη του παιχνιδιού.
δικού μας. Ο Μακαρίτης, ωραίος παίκτης και γρήγορος. Διείδηση, φλόουτερ, δεν κάνει μπάλα το χατήρι. Του μεγαλάδες, απάλα, τη σκέφτεται, κάνει προσποίηση, φάουλ, σωστό φάουλ. Σωστή ενέργεια και τον απάλα. Δεν είχε αποφασίσει τι θα κάνει ο Μακαρίτης σε εκδήλωση. Αρχιμικό πλεονέκτημα για τον αριστερό στο Παούρης, ο Γιώργος. Δυναμικό μάσιμο, lay up. 0-9. Απάλλας, πάει πάλι σε ένα δύσκολο σουτ, έρμπολ, κουτάς, τρέχει τον Κουβιανού, Σεργέτη. Κουτάς, θα μπορούσε να σουτάρει, τελικά θα το κάνει ο Ντίνιδε από εκεί. Θα παίξει το πλάι τον Μπριγκίτη. Στο διατρή. Αστόχο. Πήρε το εξωτικό ριμπάλ ο Γιάννης Οτούντας και ευστόχησε 0-11. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί και αντιακρίτικο φάουλ. Ο Ρουσουνέλος τώρα θα μπει στην θέση του Μπερκέτη και θα έχει ο Γιάννης Οτούντας και βολές ή όχι να παίξει. Μπούμας, κατεβάζει την μπάλα για τους Μπελχανάδες. Αστοχή. Δεν έχουν καμία λογική εκθέση των γηπεδούχων. Πάνε χωρίς πλάνο. Του Σουνέλος, του το δίνουνε. Θα το πάρει και θα εστοχίσει 0-14. Να και το πρώτο καλάδι για τους Μπελχανάδες, 2-14. Μακαρίτης. Παρεχτή, φοβερή τάπα από τον Τούντα, ο οποίος γύρισε στην άμυνα. Πάρα πολύ όμορφη η φάση. Γιατρής, άστοχο. Από τον Τζι. Ο οποίος ίσως να αποχωρήσει, όχι, ο Τούντας να αποχωρήσει. Ο
ενέργεια από τον Απάλα, που ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Να και η ζώνη για τους Μπελγαλάδες, δεν την είχαμε δει. Ωραία όμως και όλο το passing game από την ομάδα του Αριστείου. Και ο Φιλιππούπουλος θα σκοράρει. Και θα κάνει το 4-16. Μακαρίτης, ο Κούμας, πήρε το εξωτικό rebound και με τη δύναμή του θα πάρει και δεύτερο, θα κάνει όμως το λάθος. Και καλά κάνει, από εκεί. Για τρεις, άστοχο. Κούμας, πήρε τον μπάλο και τρέχει. Ωραία από αυτό, απάλα αυτόν. Στον Κούμα όμως αυτός δεν κατόρθωσε να εσπορκίσει. Κούμα από πίσω! Μία επίδεση έμεινε για τη λύση πρώτης περίοδου, 4-18 για την ομάδα του Αριστείου. Μακαρίτης για 3. Πολύ κακή επιλογή, καθώς μένουν και 14 δευτερόλεπτα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ζήνη, του το δίνουν το σούτ επιδεικτικά. Δεν θα κάνουμε κεφάλι, βλέπω την Μπελχανάδε. Σου για 3 από τον Παούλη είναι άστοχο. Προλαβαίνω για ένα σου. Μακάρι. Αυτό ήταν 4-18 την πρώτη περίοδο. Πολύ εύκολα ο Αριστείος οικοδομήσει ένα προβάδισμα 14 πόντων. Για να δούμε αν οι Μπελχανάδε θα δώσουν σε μια ζωή και θα εμφανιστούν πια τα μουσική στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε το παιχνίδι και η δεύτερη περίοδο. Τον Αριστείο να κάνει λάθος. Θέλουμε να δούμε θα κάνει τον συνδυασμό αυτό. Πάρσε εκεί ο Λαϊτζάκης να υποφεληθεί. Ο Κούμας νομίζω έκανε πάλι μια υπερβολή σε ευνηδιασμό. Απάλας! Φοβερή τάπα πάνω στον Φιλιππόπουλο. Φιλιππόπουλος. Άστοχος, Κουρνέλος. Πάρα πολλά τα rebound για τον Αριστείο, ο οποίος ανανεώνει συνέχεια εκθέσεις. Κουρνέλος για 3 από 45. Άστοχος. Πάλι εδώ από τον Απάλα πάνω στον Ρουσουνέλο και έχει το δικαίωμα για δύο βολές.
Έσωξε η πρώτη βολή, όλους τον έλος, 4-19. Και 4-20, όλο ένα και μεγαλώνει η διαφορά. Απάλλας, Μακαρίτης. Από τον Μακαρίτη και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα ακόμα σχεδιασμό. Από τον Γιώργο Πάουρη θα κάνει το 4-2 και τα ημάδια του Τεμπελχανάδες. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας με τους Τεμπελχανάδες να προσπαθούν να κάνουν κάτι. Είναι πολύ κακή συμπαθή. Δεν έχουμε κανένα λόγο για επιλογές, πρέπει να κάνουμε λόγο γιατί να αλλάζουμε τον τρόπο τους. Καθώς με τη reverse του κέρδισε χώρο γιατί πολύ το αυτό το περίμεναν και έζησε το φάουλ. Βασίλης, ένα floater.
κανένα ρυθμό το παιχνίδι. Καλαϊτσάκης, ο οποίος είναι έτοιμος να είμαστε εξαιρετικό εδώ, ο Κούμας, πίεσε και αυτό το φάουλ με τη σειρά του, άλλο ένα σετ δύο βολών. Πάλι η Αλεξάνδρου την άμυνα του σε Μαντουμά, Φιλιππόπουλος από την κορυφή για 3, airball. Στρέφει ο Μακαρίτης στη θέση του Φωτίου, ο οποίος δεν έωσε κάτι έτσι αυτό στην ομάδα του. Είναι άστοχος και στις δύο βολές, δεν υπάρχει ψυχολογία στους Μπελκανάδες και νομίζω ότι δεν φταίει ότι είναι τόσο καλύτερη ομάδα ο Ορυθρός, απλά είναι η νοοτροπία με την οποία μπήκανε, καθώς μπήκανε με την νοοτροπία ότι θα χάσουμε. Γι' αυτό δεν θα πήγε τους. Μαράς, Μακαρίτης. Καλαϊτζάκης, θα περάσει με τον Σφαιρική. Δεν έκανε κακή σκέψη, όμως το τελικό του βήμα δεν μπόρεσε να πάρει πλεονέκτημα και να πετύχει το ανάποδο layup. Πολύ ωραία πάσα του Τζίνι στον Φιλιππόπουλο. Πάρα πολύ όμορφη η ενέργεια. 6-26. Πολύ ωραίο layup από τον Τζιμαρά, το οποίο χειροκροτάει και ο αντίπαλος πάγκος του Αντιθέου. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Το 26. Φιλιππόπουλος, για 3, άστοχος, πήγα στο rebound, το Φιλιππόπουλο, έκλεινε στο αντίπαλο, το 28. Μακαρίτης, Καλαϊτζάκης, Μακαρίτης. Άφησαν ιδιαίτερες το φαουλάκι και Μπερκέτης τελείωσε και αυτό τον εκδιασμό στο 30. Yeah.
Καμαράς έκανε λάθος. Μπερκέτης μαζί με τον Κούντα, 2-1. Μπερκέτης, κακός δεν έδωσε πάσα. Τελικά ο Φιλιππόπουλος θα τρέλε του στην μπάλα. 8-32. Και time out, όπου κάλεσαν οι Τεμπελχαναδές. Τελικά δεν είχαμε time out στο παιχνίδι μας, το οποίο συνεχίζεται. Ανδρικόπουλος για 3, σχεδόν airball. Μέλος για 3, εύστοχος, μηθέστηκε από 45, 8, 30, 35. Πολύ έλεγε μεγάλο η διαφορά. Καλαϊτζάκης, ο Μανώλης, ωραία η πυρουέτα του, όμως δεν είχε στοιχή κατάληξη. Κούτας. Νέλος για τον Φαόρη, τον Βασίλη, αστοχή, επιθετικό rebound, ξανά αστοχή. Αρκετά χαλαρό τώρα το παιχνίδι. Μακαρίτης, αστόχησε. Στόχησε, ο Πάουρης όμως, ο Γιώργος τελείωσε τη φάση, 8-37, 40 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Μακαρίτσι, και τα λέμε γιατί δεν σπάρει. Ούμας, κέρδισε το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Αυτό έχει στη μία βολή ο Κούμας. Κούντας νομίζω πάτησε έξω, ναι. Και τα τελευταία 24 δευτερόλεπτα είναι για τους Τεμπελχανάδες. Δεν έχουν, ο Αριστείος δεν έχει δώσει φάουλ η ομάδα του Αριστείου. Κιμαράς για τον Μακαρίτη. Πάλας για 3, με εύστοχος, 11-37. Και να αποτελείωσε με ένα φιλοθετικό πρόσημο το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μεταδίδεται με τον τρίποντο από τον Φιλιππόπουλο, λοιπόν 11-37 και την ομάδα του Αριστείου. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Σαμονά να είναι στο ρόλο του playmaker και ο Μακαρίτης να ευστοχεί το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο των Τεμπελχανάδων, καθώς ο Απάλας έβαλε ένα τρίποντο πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου και να τώρα ο Μακαρίτης που κάνει το 14-37. Πρώτο κόψιμο από τον Πάουρη, αστοχή. Αστοχή νομίζω είναι για τους Τεμπελχανάδες. Thank you.
συμμετοχής εδώ. Βεβούχη και θα γίνει εδώ το φάουλ. Πάλα από τον Μακαρίτη, πάνω στον Τζίνι. Θα σηκωθεί, αστοχή, rebound, όμως έγινε foul, 6 κάθε foul από τον Γουμά και δύο βολίες. Εδώ τώρα μου ξεκινήσει να τρέχει όμως ο Αριστέος, αυτό δεν είναι καλό νέο για τους Μπελχανάδες. Μπερκέτης, φάουλ και δύο βολές. Βημάτων από τον Παούρη, Γιώργο. Έχει μια βόλτα ο Τζίνι τώρα. Κάνει ένα δύσκολο σουτ. Ερμπολ. Καλός παίκτης, απλά δεν του έχουν βγει καθόλου οι επιθέσεις του σήμερα. Το μόνο κακό είναι ότι δεν γυρίζει σχεδόν ποτέ στην άμυνα. Νομίζω έγιναν βήματα. Ναι, πήρε το από τους διαιτητές. Πάλι, πέσε, 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 πέσ
Νικόπουλος, μετά την πάσα από τον Σαμονά, ωραίο καλάθι. Μαύρης ο Βασίλης πέρασε, αστόχησε, ο αδερφός του πήρε το επιθετικό. Κράτησαν το κλειστάρι πάντε τώρα για τον Αριστεό, Σάμωνας. Κρίμα από το δικά στο καλάθι. Ήταν ωραία προσπάθεια από τον Σάμωνα και ωραίο το σπρί του, ο Τούντας. Μερικέτης για τρεις, αστόχος. Κατάσταση καλύτερη πεθανάση, το βλέπετε. Άλλωστε, 2-3 σπριν να κάνουν κουράζονται και ο αριστερός αυτό το έχει μεταλλεύει. Και ο Τούντα τελειώνει την φάση. 18-39. Πάλας δεν είχε πόδια για να διατηρήσει την μπάλα. Παρκέ. Ωραία δημιουργία όμως το Απάλας, πάρα πολύ όμορφο και ο Σάμωνας τελειώνει τη φάση, 20-41. Και πέτυχε ένα ελαφρώ συμπτωματικό καλάδι καθώς ο Τούντας έκανε λάθος πάσα, τελικά η μπάλα του ήρθε πίσω και σκοράρει 22-33. Παωρίς έκλεψε την μπάλα, στόχισε όμως. Λάθη. Δημαράς, έχω και με δυσκολία να σκοράρουν, 26-43 στο μείον 17 για Πελεχανάδες που βρέθηκαν και στο μείον 30 για Πελεχανάδες, όμως να τα που παλεύουν κάπου το παιχνίδι, δεν το παρατάνε και καλά κάνουν. Λιπόπουλος γυρίζει, Παύλο Απάλας, δύο βολές. Πάμε
δώσει λίγο ελπίδα, γίνει το λάθος. Μπάλας με τα μεγάλα βήματα. Ωραία προσπάθεια. Δεν έγινε κάτι καθώς η Απάλας και... και ο Τζίμι χτυπήσανε λίγο σε μια έτσι μεταξύ τους σύγκρουση. Φιλιππόπουλος εκεί, είναι για αντίπαλο, όμως το χασέ ξανά και δεν τώρα τελείωσε η φάση. Μακαρίτη, θα σηκωθεί, μπαλαιδιά του πρέπει να το ωραία προσπάθεια όμως. Ο Τζίνο εδώ πήγε να κάνει μια καταπληκτική νεολουπάσα, όμως δεν του βγήκε. Εντάξει, τον βοηθάει σίγουρα και το σκορ και η χαλαρότητα του παιχνιδιού. Ίσως είναι 19 είναι η ομάδα του. Δύσκολο σουτ. Στοχή. Παούρης. Πιάσει την μπάλα, ναι, να την πιάσει. Κακό το φάουλ από τον Μακαρίτη. Δεν είναι και δυνατό. Ήταν καθώς το μειονέκτημα. Κάτσε πάρα πολύ την μπάλα. Ο Κούμας. Δύσκολο σουτ. Θα προλάβει ο Κούμας την μπάλα, όμως την προλάβει σε αντίπαλο. Φιλιππόπουλος. Δεν συγκράτησε την μπάλα εξ αρχής. Πάλας τώρα, τελευταία επίθεση για αυτή την περίοδο. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Σαμονάς, φέρμπολ, Ρουσουμέλο, Παούρη, άστοχος, 26-48, το σκορ μετά από 3 δεκάλεπτα. Μικρή διακοπή και πάμε τώρα σας για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Επιστρέψαμε και στην τέταρτη περίοδο. Σαμονάς, τελειώνει μια φάση. 28-48. Ποινή εδώ στον Απάλα και θα την εκτελέσει ο Παούρης. Φιλιππόπουλος γυρίζει, εύκολο καλάθι, 28-40. Bravo!
καλάθι εδώ από τον Δημαρά, 30-50. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η συνεργασία. Παούρης, Λεϊά, 30-52. Πάλας, εκθετικό rebound, 32-52. Τελειώνει τη φάση, 32-54. Καλά ρωτήσε τελείως το παιχνίδι. Thank you.
φάουλς ο Γιώργος, θέλει να τριγούρ του έφυγε καιρό. Η Μαράς. Καλό κλέψιμο για τον Αριστεό. Σκάθροπι. Πάρει το momentum του αγώνα. Καλάθι. Καλάθι και time out. Time out για τους Τρεμπέλ Χαλάδες, 35-64, με 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. 35-64, 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Ο νικητής έχει διεκριθεί. Άξαλο εδώ το τελείωμα από τον Γκούμα, όμως εντάξει, σε χρόνια και η κούραση. Και σας το πούμε και πριν ότι η συγκέταση των Τρεμπέλ Χαλάδων σε σχέση με το Αριστείο είναι μέρα με τη νύχτα. Το συνέλος εδώ. Κακοπού, το έχουν χαλαρώσει πάτη τώρα. Αμονάς, φάουλ, καλάθι μάλλον και φάουλ, όμως ενέργεια 37-64. Μακαρίτης για 3, ωραία εκτέλεση, πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση, 40-64. Το time out ήταν ο Δημάρας εδώ, το έχεις ένα φαινομενικά κρολεγιά. Ξέρω για από τραυματισμό, τι έγινε. Εδώ θα καταφέρει ο Πάρης ο Γιώργος να στοχίσει. Στέλνει στα μάτια να τρέχει. Μπεργέτη σας στοχεί. Σηκωθεί ξανά. Πάουρης εδώ, ο Γιώργος πάλι έχασε ένα εύκολο lay-up. Η Πούκλος προσπαθεί και να μπει στο παιχνίδι. Πάμε.
μπάλα, θέλει να παίξει με τον Φιλιππόπουλο. Δεν έχει καλή ισορροπία. Γενικότερα, η ποσότητα του Απάλα είναι ένα παιδί που έχει προσόντα. Δεν έχει καθόλου σωστές αποφάσεις. Σαμονάς εδώ. Λεία. Ατσάλο τελείωμα. Διαπόλυση. Μουλάς για τρεις. Airball σχεδόν. Δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης, 40-64. Αυτός δεν έχει επιτέλει πρόβλημα να πάρει τη νίκη. Οι διαιτές θα αφήσουν τα δύο σφαιρίματα, γιατί δεν έχει και πολύ νόημα. Lay up από τον Τζίνι, 40-66. Θέλει να περάσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι του μέλος. Τι πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει εκεί. Κανείς δεν κατάλαβε το ίδιος. Τελευταία επίθεση, νομίζω κανονική για το παιχνίδι, δεν νομίζω μετά να κάνει κανονική επίθεση. Η Μαράσα στόχησε, 24 δεύτερα, θα κάνω επίθεση τελικά, θα ξέρω όχι. Δεν θα κάνει και σωστά ο Τζίνι, θα κάνει επίθεση, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 46-6 ο αριστερός θα πάρει την εύκολη νίκη επί των τεμπελχανάδων. Για την 17η. Δεν θέλω να πέφτω στο μπασκετάκι, λοιπόν αυτά από εμάς. Να είστε καλά, καλό βράδυ και να παρακολουθείτε πάντα μπασκετ.